Γενικές προσλήψεις. Λοιπόν. Αυτά σας καταλόγησε ο κ. Δέβιας. Του τα είπα όμως ευγενικά, κύριε Παπαδάκη. Ναι, 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 ναι. Εγώ τα πια πω πιο χοντρικά. Στο πλαίσιο του υπείου κλίματος. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ευγενικός μαζί σας, κύριε Δένδια. Θα σας πω το εξής. Τρία σημεία σε ό,τι αφορά τους μετακλητούς υπαλλήλους, αλλά και την συνολική επιβάρυνση, αν θέλετε, τη μισθολογική επιβάρυνση του δημοσίου. Εχθές η κυρία Ξενογιανακοπούλου, υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έβγαλε μια πάρα πολύ αναλυτική δήλωση, η οποία διαψεύδει αυτά τα δημοσιεύματα που είδαν το φως χθες και σύμφωνα με τα οποία δήθεν οι μετακλητοί επί ΣΥΡΙΖΑ έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό το οποίο εγώ μένει να επισημάνω είναι το εξής. Είπε ο κύριος Δένδιας 1.400 επί Νέας Δημοκρατίας, 3.000 επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αληθές. 1.600. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να δεν είναι αληθές. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Παπαδάκη, το 2014 στους μετακλητούς υπαλλήλους, έτσι όπως εμφανίζονταν στις λίστες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν μετρούσαν οι επιστημονικοί συνεργάτες, δεν μετρούσαν οι ειδικοί συνεργάτες βουλευτών, δεν μετρούσαν οι ειδικοί συνεργάτες των Υπουργείων. Αντιθέτως, υπήρχε ένα καθεστώς αδιαφάνειας το οποίο με δική μας επιλογή άλλαξε και ακριβώς αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι εμείς ήρθαμε να υπηρετήσουμε ένα καθεστώς απόλυτης διαφάνειας, έρχεται τώρα να αποτελεί τη βάση του επιχειρήματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν στέκει, ακόμα και αν δει κανείς, την συνολική εικόνα των δημοσίων υπαλλήλων αυτή τη στιγμή στη χώρα, η οποία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης μειώθηκε κατά τη. Σε ό,τι αφορά δε τους συμβασιούχους. Σε ό,τι αφορά δε τους συμβασιούχους, μιλάμε. Όχι, δεν αυξήθηκαν δραματικά. Κάνετε λάθος, κύριε Δένδια. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μια εποχική διακύμανση, η οποία βρίσκεται και ενταγμένη στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής και η οποία ήταν συμφωνημένη απολύτως με τους θεσμούς κατά την περίοδο του μνημονίου. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τα υπερπλεονάσματα και την φορολογική επιβάρυνση. Θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι την περίοδο 2010-2014 το συνολικό φορολογικό βάρος το οποίο ψηφίστηκε με συγκεκριμένους νόμους στη Βουλή ήταν περίπου 30 με 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό βάρος και από αυτά περίπου 8 ή 9 δις ήταν το φορολογικό βάρος, δεν μιλάω για περικοπές δαπανών, της περίοδου 2012-2014, όπου τον βασικό ρυθμό της πολιτικής και της δημοσιονομικής προσαρμογής τον έδινε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Την δική μας περίοδο, το σύνολο των μέτρων είναι περίπου 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 4,5 είναι φορολογικά βάρη και τα υπόλοιπα είναι περικοπές δαπανών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχετε να συγκρίνετε δύο προγράμματα και δύο αν θέλετε, εικόνες δημοσιονομικής προσαρμογής, όπου μοιάζουν τόσο όσο η μέρα με τη νύχτα. Εδώ, άρα, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο άδικο από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως να με διακόψετε. Μόλις τελειώσετε τη φράση. Αν τελειώσετε, δεν το διακόψετε. Είναι λίγο άδικο, νομίζω, από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας να επικαλείται δήθεν τεράστια φορολογική επιβάρυνση, όταν επί των ημερών της η μεσαία τάξη, αυτό το οποίο λέμε μεσαία τάξη και το οποίο έχει δυσκολίες ως προς τον προσδιορισμό της, ανάλογα με το ποιος προσδιορίζει την μεσαία τάξη. Επιτρέψτε μου να σας πω, είχαμε μία μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός της κατά περίπου 5.500 ευρώ, ενώ κατά την δική μας διακυβέρνηση δεν είχαμε αύξηση, η αύξηση ήταν οριακή, 150 ευρώ, δεν τολμώ ούτε να το πω, αλλά αυτό σημαίνει ότι επανήλθε μία κατάσταση κανονικότητας και σταμάτησε η βουτιά στο κενό στην οποία είχαν οδηγήσει τα δύο πρώτα μνημονιακά προγράμματα. Δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο, έτσι για να πάω διαδευτείς, για να πάμε στο επόμενο γύρο. Ο κ. Τζανακόπουλος έχει καταστεί εξαιρετικά έμπειρος. Κοιτάτε το επιχείρημα, λέει, επί των ημερών σας 30 δισεκατομμύρια φορολογικά βάρη, επί των ημερών μας 5 δεν είναι 5, είναι κοντά στα 9. Δεν έχει σημασία όμως. Όμως, δεν είναι φορολογικά βάρη. Συνολικά βάρη όπως θέλετε. Όμως τι ξεχνάει να μας πει. Είναι προσθετικά. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν τα 30, τα επέστρεψαν πίσω και απλώς επέβαλαν 5. Κράτησαν τα 30 ή όσα είχαν επιβάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και επέβαλαν πάνω σε αυτά άλλα 5. Δηλαδή πήραν 35. Πάντως, κύριε αυτό είναι το. Έχετε μεταβλητές οι οποίες είναι στον αέρα. Ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και κατευθείαν δεν θα μιλήσουν. Μισό λεπτό να απαντήσω. Αυτό είναι που θέλω κυρίως να κάνουμε. Δεν έχει έννοια το ότι
Δεν έγιναν καλά τα πράγματα από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Τα βάρη τα οποία εσείς φορτώσατε. Μα τι λέμε, μιλάμε για φορά πολλά. Αυτά τα 30 δις. Αν σας πω, θα τα καταργήσουμε όλα, εντάξει, θα σας πω και ψέματα τώρα. Έτσι. Αλλά ότι θα μειώσουμε τους συντελεστές είναι η κορονίδα, είναι η ναυαρχίδα του προγραμματός μας. Και το λέμε και εσείς μας κατηγορείτε. Μας λέτε ότι εμείς δεν πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είμαστε κακοί. Το άλλο πράγμα. Έχει μια διαφορά, κύριε Δημήτρη. Να τελειώσω το. Τελειώστε το επιχείρημά σας και θα σας πω. Το άλλο ζήτημα. Λέει η κυρία Ξενογιακόπουλου ότι έκανε μια ανακοίνωση. Εγώ δεν είδα την ανακοίνωση τη κυρία Υπουργού. Θα πω στο εξής. Η συνολική δαπάνη, η μισθολογική δαπάνη του δημοσίου αυξήθηκε. Και αυξήθηκε έντονα. Και σε αυτό, απαντάει κύριε Δένδια, και δεν είναι ακριβές. Δεν είναι ακριβές. Πώς δεν είναι ακριβές. Δεν είναι ακριβές. Σας το λέω. Τότε η ανακοίνωσή της είναι προεκλογική και ανακριβής. Είναι βέβαιο ότι έχει αυξηθεί η συνολική δαπάνη, μισθοδοτική δαπάνη του δημοσίου. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και εμείς οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι. Μα υπάρχει. Δεν αμφισβητείτε το στοιχείο. Δεν αμφισβητείτε το στοιχείο. Άρα έχουν αυξηθεί τα πρόσωπα. Όλα τα υπόλοιπα είναι. Εσείς αμφισβητείτε τα στοιχεία του κυρίου Τζανακόπουλου και ο κύριος Τζανακόπουλος. Όχι, εγώ λέω ότι έχει γίνει. Δεν αμφισβητώ κανένα στοιχείο. Λέω ότι έχει συμβεί. Τελεία. Δεν υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Ανάμεσα σε αμφισβητούμενα πυρά. Όπως και κάτι άλλο. Ο λαός σας τιμώρησε για τα χρόνια που είσαστε στην εξουσία. Και πολύ αυστηρά. Άρα κάντε τα πήγατε καλά. Βεβαίως. Όπως και εσάς, κύριε Τζανακόπουλε, στις ευρωεκλογές, σας τιμώρησε ή σας έστειλε ένα μήνυμα για τις εθνικές εκλογές. Τώρα θα έχουμε και δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα, γιατί δεν τα πήγατε καλά. Και έχουμε δύο εκπροσώπους, σημαντικότατα στελέχη, τα οποία τι μας λένε. Εγώ τα πήγα καλά, όχι εγώ τα πήγα καλά. Εγώ δεν τα πήγα καλύτερα. Εδώ αδικείτε τους πάντες. Είσαστε οριζόντια άδικος. Χαίρομαι για την αντίδρασή σας. Χαίρομαι για την αντίδρασή σας. Αν τα είχαμε κάνει σωστά, κύριε Παπαδάκη, θα ήμασταν ανάποδα. Θα ήμουν εγώ ακόμα στην κυβέρνηση όπως θέλει ο Τζανακόπουλος. Την επόμενη μέρα και αν πραγματικά αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέτεται και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, το ένα είναι πού θα βρείτε τα λεφτά και το άλλο. Εγώ, πριν πάμε στις διαφημίσεις, για να χαλαρώσω λιγάκι το κρίμα, θα σας πω τι είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης μετά τον αγώνα με την Ιταλία. Πήγα και το είδα. Μας ρημάξαν οι Ιταλοί. Λέει, το λάθος είναι δικό μου, του προπονητή. Η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Υπάρχουν 7-8 ποδοσφαιριστές ιδιαίτερα, οι οποίοι δεν είχαν καθόλου διάθεση να παίξουν, δεν άκουσαν τις εντολές μου, έκαναν του κεφαλιού τους και δεν προσπάθησαν καθόλου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κύριε Παπαδάκη, δεν είχε δεξιμπάκι η ομάδα. Ο Τζέκα δεν μπορούσε να παίξει δεξιμπάκι. Μπαίνανε τα